εφόσον τα κατάφερα εγώ, πιστεύω ότι όλοι μπορούν. Αρκεί να έχουν θετικές σκέψεις, να βάζουν στόχους και να πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουν. Η Αναστασία Μαυροϊδή είναι σήμερα 29 ετών. Κρατώντας σφιχτά το χέρι της κόρης της, στέλνει το πιο ηχηρό μήνυμα δύναμης και θάρρους. Σε ηλικία 9 ετών ήρθε αντιμέτωπη με τον παιδικό καρκίνο. Πάλεψε με δύναμη, έχοντας στο πλευρό της το προσωπικό της παιδοαιματολογικής κλινικής του Παγνή και την οικογένειά της και κατάφερε να τον νικήσει. Τότε λέγανε ότι το προσδόκιμο ζωής θα ήταν μέχρι 5 χρόνια το πολύ. Αλλά όπως βλέπετε έχουν περάσει πολύ παραπάνω, 21 για την ακρίβεια. Το ξεπέρασα, σπούδασα, έκανα οικογένεια, έκανα το παιδάκι μου. Περισσότερα από 8 ή 9 στα 10 παιδιά που διαγνώσκονται με μια μορφή καρκίνου γίνονται τελείως καλά και στόχος της κοινότητας της παιδιατρικής αιματολογίας ογκολογίας σήμερα είναι ή δυνατόν να γίνονται όλα τα παιδιά καλά και να έχουν μια φυσιολογική ζωή ως ενήλικες, δηλαδή να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες οι επιπτώσεις της θεραπείας του καρκίνου στα παιδιά. Σε μια εκδήλωση φορτισμένη από συγκίνηση και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του καρκίνου στα παιδιά, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια, η Κλινική Αιματολογίας Ογκολογίας Παιδών του Παγνή και η οργάνωση Μικρός Πρίγκιπας παρουσίασαν το σημαντικό έργο που επιτελείται στο νοσοκομείο εδώ και 20 χρόνια. Έχουμε την τύχη να έχουμε μια πανεπιστημιακή κλινική που πραγματικά κοσμεί την υγειονομική περιφέρεια, κοσμεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, την αιματολογική και ογκολογική κλινική παιδών του νοσοκομείου μας. Μια κλινική που εδώ και πολλά χρόνια δίνει τη μάχη καθημερινά και βοηθά τους μικρούς μας ήρωες που καταφέρνουν και νικούν τον καρκίνο. Κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των προσωπικών εμπειριών παιδιών και γονέων που πέρασαν από την Κλινική Αιματολογίας Ογκολογίας Παιδών και τα χέρια της διευθύντριάς της κυρίας Ευτυχίας Θιακάκη, που μιλά με συγκίνηση για το επίπεδο της επιτυχημένης θεραπείας που προσφέρει σήμερα η κλινική, επιστρατεύοντας κάθε δυνατότητα της ιατρικής επιστήμης. Είναι σπάνιος, αλλά υπάρχει ο καρκίνος στα παιδιά και στους εφήβους. Δεν είναι κληρονομικός, δεν είναι μεταδοτικός. Η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ βασικό για την έγκαιρη αντιμετώπιση του. Και παρά το σοκ που προκαλεί σε όλους τους γονείς η ανακοίνωση της διάγνωσης, αυτό που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, ότι ο καρκίνος στα παιδιά και στους εφήβους είναι η άσημη νόσος, είναι η άσημη νόσος σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Σημαντικό είναι ότι όλο αυτό το βάρος το οποίο δέχεται αυτή η κλινική, το αντιμετωπίζει με εξαιρετικό τρόπο, με εξαιρετική αγάπη και κάνει όλους τους ανθρώπους να νιώθουν πραγματικά ότι δεν είναι μόνοι στο πρόβλημά τους. Ήδη με τη βοήθεια της οργάνωσης Μικρός Πρίγκιπας, που στηρίζει παιδιά τα οποία χρήζουν νοσηλεία στο εξωτερικό, έχει ξεκινήσει και η διαδικασία πλήρους ανακαίνησης της κλινικής. Συσταθήκαμε στις 13 Μαρτίου του 2019 και ως τώρα έχουμε στείλει 6 παιδιά στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα έχουμε προσλάβει έναν εκπαιδευτικό παυλαίο εργοθεραπευτή στο Πεπαγνή, στο ογκολογικό τμήμα του Πεπαγνή. Και έχουμε ήδη ξεκινήσει τη δράση μας για την ανακαίνιση του Πεπαγνή.